Μα κάντα τούτια. Θα θες να πεις πρώτος. Άγιε Μαράκη, βλέπω τις αρχίες σου, βλέπω καλό, πάντα πιο θησαυρός των αγαθών. Τη ζωή χορηγός, ενθέ και σχήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς, πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχής. Ημών. Για να έχουμε συνείδηση τι κάνουμε εδώ μέσα. Μελετώντας τον μεγάλο Απόστολο, τον Άγιο Απόστολο Παύλο των Ευνών και προς το τέλος, στη 15ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, είδα κάτι που με κάνει να συγκινούμε, να λιώνω και να ζητάω του Θεού το χέρι. Τι διάβασα λοιπόν, το εξής, ότι σας υπενθυμίζω, γράφει στους Ρωμαίους, στο 15ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, 16ο χωρίο, 15ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, 16ο χωρίο, δια την χάρη την δοθήσαμε υπό του Θεού. Τα προποιούμε, το καταλαβαίνουμε, τα προποιούμε κιόλας. Λέει για τον εαυτό του, για τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός. Έχουμε χάρη εμείς. Έχουμε. Όχι, ο μόνος έχει χάρη. Βεβαίως. Με το βάπτισμα. Καταχάριζουμε. Χάρη στο βάπτισμα πήραμε και πήραμε και άφεση. Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν, δεν είμαστε άμυροι, αμέτωχοι, να το πω. Το άμυρο σημαίνει δεν παίρνω μερίδιο. Δεν είμαστε λοιπόν άμυροι, αλλά παίρνουμε μερίδιο στη χάρη του Θεού, αφού είμαστε βαπτισμένοι. Αλλά στον Απόστολο Παύλο δόθηκε, επαναλαμβάνω, ειδικό χάρισμα. Να είναι ο Απόστολος των Ευνών. Ο Απόστολος των Ευνών. Για το έργο του αυτό δεν ένιωθε ότι είναι ένας απλός Απόστολος και Κήρυκας, αλλά ότι ή το λειτουργός, προσέξτε το, λειτουργός και ιερουργός του Λόγου του Θεού. Τι κάνει ο παπάς, ιερουργεί στην Εκκλησία μέσα, ευλογεί, διακονεί, φωτίζει, σώζει. Και ο Απόστολος Παύλος ένιωθε ότι είναι ιερουργός και λειτουργός στα έθνη, στους ιδωλάτρες, του Λόγου του Θεού. Το διαβάζω να το ακούσουμε εκείνο. Λέει, δια τη χάρη την δοθήσαμε, που μου έδωσε ο Θεός, εις το είναι με, ώστε να είμαι εγώ, λειτουργός Ιησού Χριστού. Ήταν λειτουργός. Δεν μπορεί, μην ήταν, αφού ήταν πηγή μετά τον Κύριο, που σκόπιζε τη χάρη του. Λειτουργός του Ιησού Χριστού εις τους ιδωλάτρες, στα έθνη,
και ιερουργός του Ευαγγελίου του Θεού. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο ανώτερο από αυτό που μπορεί να σας πάρω σχετικά και λειτουργός, αλλά και ιερουργός του Ευαγγελίου του. Σκόρπιζε στα έθνη το λόγο του Κυρίου. Κήρυτε. Αυτό το πίστευε ότι ήταν ιερουργός. Τελούσε το ιερότερο έργο. Θα πείτε γιατί το λέω αυτό. Πρώτα για μένα να με εγγίζει αυτό που κάνω εδώ ανάμεσά μας, ότι τελούμε ιερό έργο, ιερό έργο, είμαστε ιερουργοί. Αυτό σημαίνει ιερουργό, τελώ ιερό έργο. Και εμείς εδώ τελούμε όλοι μας ιερό έργο. Και μελετώντας και ακούοντας το Λόγο του Θεού. Δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Άρα, το επαναλαμβάνω δύο λέξεις. Λειτουργεί του Λόγου και ιερουργεί. Να το λειτουργούμε το Λόγο του Θεού μέσα μας. Και να τον ιερουργούμε. Να φαίνεται ότι είμαστε του Κυρίου μελετητέ, ακροατέ, ιερουργή του Λόγου του Θεού. Αν έτσι νιώθουμε, αν έτσι ζούμε, γράφει ο Απόστολος Παύλος, γίνεται ευπρόσδεκτη η προσφορά. Κάνουμε μία προσφορά. Όλοι μας, ιερή προσφορά στον εαυτό μας. Την ευλογεί ο Θεός και γίνεται πρόοδος για να γίνει η προσφορά ευπρόσδεκτη, αγιασμένη, εμπνεύματι Αγίου. Να είναι αγιοπνευματική, να μας λούζει η χάρη του Θεού, αφού ζούμε και αισθανόμαστε ότι όντως τελούμε λειτουργία και ιερουργία εδώ μέσα. Έχω λοιπόν καύχηση δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή υπερηφανεύομαι με καλή έννοια, όχι για τον εαυτό μου, για τον Ιησού Χριστό. Αλλού λέει, εγώ δεν καύχομαι για τίποτα άλλο, παρά μόνο για το Σταυρό του Κυρίου. Γιατί ήταν ο Απόστολος Παύλος καθημερινά σταυρωμένος. Καθημερινά σταυρωμένος. Περίμενε το τέλος. Και εδώ το ίδιο λέγει λοιπόν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού νιώθω καύχημα, όχι απέναντι στους ανθρώπους, απέναντι στο Θεό. Κλείνοντας αυτή τη μικρή παρένθεση στο τι γίνεται εδώ μέσα, ερχόμαστε τώρα να διακονήσουμε κατά έναν τρόπο τον εσωτερικό μας κόσμο. Αγία και μεγάλη τεσσαρακοστή είναι. Θα ακούσουμε από ανάγνωση σιγά σιγά όσο μπορούμε και για λίγο, γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει, τον Άγιο της εποχής μας, Άγιο Παΐσιο, θα ιερουργήσει και θα λειτουργήσει αυτός στις δικές μας καρδιές μέσα. Θα λειτουργήσει και θα ιερουργήσει. Γέροντα, τι είναι φιλαυτία? Το να κάνεις, απαντάει, τα χατήρια του παλιού σου ανθρώπου. Να κάνω εγώ, δηλαδή εσείς, τα κατήρια στον παλιό μας εαυτό, τον κακό εαυτό δηλαδή, τον αμαρτωλό εαυτό, τα αμαρτωλά χατήρια. Τα αμαρτωλά χατήρια. Δηλαδή, να αγαπάς
τον παλιό σου άνθρωπο. Καίγα στην Μαρία. Καίγα στην Μαρία. Τι έλεγα στην Μαρία, ρε Βασίλη. Παλιός εαυτός είναι. Και ο εγωισμός και το πείσμα, γαστριμαργία, εγωισμός, πείσμα και η ζήλια, πρακτορείο έχουν, πρακτορείο. Πάνε και παίρνουν το πρακτορείο, το αναβάλω, μιλάει απλά ο Άγιος. Γαστριμαργία, εγωισμός, πείσμα, ζήλια, πάνε στο πρακτορείο. Ποιο έχουν πρακτορείο? Τη φιλαυτία. Τη φιλαυτία. Φιλαυτός είναι που αγαπάει τον εαυτούλη του. Τον εαυτούλη του, και το κάνετε όλη μέρα. Τι καλός που είμαι, τι το κάνετε, το χωράω. Άλλος από φιλαυτία, άλλος από φιλαυτία ζητάει το βόλεμά του, την ανάπαυσή του και δεν λογαριάζει κανέναν. Άλλος φροντίζει σχολαστικά για το φαγητό του, για τον ύπνο του, μην τυχόν και πάθει τίποτα η υγεία του. Άλλος ζητάει να τον υπολογίζουν γιατί κάτι είναι, σπουδαίο πρόσωπο, να τον εκτιμούν, λίγο να μην του δώσουν σημασία, να μην κάνουν το θέλημά του, αντιδράει. Σου λέει, γιατί δεν με υπελόγησαν, θα τους δείξω εγώ. Πα, φοβερό πράγμα η φιλαυτία. Αυτό με λίγα λόγια λέγεται είναι η φιλαυτία. Τώρα τι στη ζωή ταλαιπωρία δημιουργεί, ο Άγιος το γνωρίζει και εμείς πολλές φορές που βρισκόμαστε στην περιπέτεια της φιλαυτίας. Γέροντα, πώς μπορεί να λέει κανείς ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, θα το εξηγήσω. Το λέω ο Δαβίδ αυτό. Σε ένα ψαλμό. Απλά, ο Δαβίδ μιλάει στον Θεό και του λέει, εγώ για σένα Κύριε, όλη την ημέρα πεθαίνω. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Κάθε μέρα νίσκω. Σε Απόστολος Παύλος. Σε επιστολή του μέσα. Κάθε μέρα πεθαίνω. Το λέει και ο Δαβίδ λοιπόν, ενεκάσου για τη δική σου αγάπη πεθαίνω όλη την ημέρα και κάθε μέρα. Ρωτάει τι σημαίνει αυτό και το εξηγεί, προσέξτε το, μας πέφτει άσχημα στα αυτιά. Αν θυσιάζει το θέλημά του για χάρη του άλλου, δηλαδή θυσιάζω το δικό μου θέλημα που αναφέρεται στον εαυτό μου σε κάποια καλοπέραση για τον άλλον, αυτό είναι μέρος συγκείνου που ρωτάει. Αν δεν το θυσιάζει για χάρη του άλλου, αν δεν το θυσιάζει έχει φιλαυτία μέσα. Αγαπάει τον εαυτό του, να πω ένα απλό παράδειγμα. Έχω κάτι μπροστά μου και τρώω και ο άλλος δεν έχει παραδοσκάρει. Αν απλώς στο χέρι του πάρτο φάτο εσύ και δεν πειράζει εγώ, αυτό έκανα θυσία για τον άλλον. Αν το φάω εγώ και αφήσω τον άλλον, ενώ καταλαβαίνω ότι θέλει και αυτός, έχω φιλαυτία. Να πω κάτι πάνω σε αυτό, κύριε καθηγητά. Αν τρώω εγώ κάτι και έρθει ένας φτωχός που δεν έχει,
Και εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό που κάνετε εσείς, να του το δώσετε το δικό σας στον πεινασμένο. Εγώ θα του κάνω όμως κάτι άλλο. Πάρε το μισό από το δικό μου και φάει και εσύ. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Πιο ωραίο δεν είναι αυτό. Λοιπόν, όποιος δεν εξετάζει αν αυτό που αναπαύει τον εαυτό του, τι με αναπαύει εμένα. Εξετάζω αναπαύει και το Σταύρο, το ίδιο, τον ξεκουράζει ή μήπως τον ενοχλεί. Και αρχίζει και με μια απέτηση. Θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Γιατί δεν μου έκανες εκείνο, γιατί δεν μου έδωσες το άλλο. Αυτός τελικά που κάνει αυτό, όσοι έχουν πάει στο γεγονός μπορεί να το καταλάβουν καλά, κανοναρχείται από το διάβολο. Κανονάρχης, στο όρος είναι ένας μοναχός που φεύγει από το ένα μοναστήρι, από το ένα ψαλτήρι και πάει στο άλλο και υπαγορεύει το τροπάριο που θα ψάλουν. Τους λέει τι θα ψάλουν με λόγια. Αυτός λοιπόν που δεν κοιτάει τον άλλον, κοιτάει τον εαυτό του, αυτός κανοναρχείται από τον διάβολο. Κάνει ό,τι του λέει ο διάβολος. Έχει φιλαυτία. Μερικοί γέροντα, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Πώς να ησυχάσουν, αφού έχουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό που θέλουν? Προσέξτε, θέλω κάτι. Το θέλημά μου είναι μέσα σε αυτό το κάτι που θέλω. Δεν το παίρνω, πώς θα ησυχάσω? Δεν έχω ησυχία. Αν κανείς έχει τον εαυτό του σε ό,τι θέλει, μπορεί να έχει τον Χριστό, αφού έχει άλλα πράγματα στο θέλημά του μέσα. Μπορεί να έχει τον Χριστό? Όχι. Όταν όμως δεν έχει τον εαυτό του και έχει το ένα, το κυριότερο, δηλαδή τον Χριστό, τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Ή Χριστό ή τον εαυτό σου. Δεν πάνε και τα δυο μαζί. Δεν πάνε και τα δυο μαζί. Όταν δεν έχει τον Χριστό, τίποτα δεν έχει. Αν ο άνθρωπος πετάξει τον εαυτό του, ο Θεός του τα δίνει όλα κατά θαυμαστό τρόπο. Αν πετάξει τον εαυτό του, τον πετάς τον εαυτό σου, όχι. Όχι. Είμαστε, πάμε όλοι μαζί μισκάς. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, γέροντα, εγώ όταν μας μιλάτε για το πέταγμα του εαυτού μας, να πετάξουμε τον εαυτό μας, αισθάνομαι ένα φόβο. Μήπως δεν αντέξω. Μήπως δεν αντέξω. Του λέει η μοναχή. Η ώρα λέει, πέταξε τον εαυτό σου. Φοβάμαι να το πετάξω. Πώς θα το πετάξω είναι αυτό? Τι πάθαμε. Είναι σαν να λες, αν πετάξω τα λατώματά μου, τι θα έχω μετά? Αυτό είναι ο σιγέροντας. Αν πετάξω τα λατώματά, τον εαυτό μου είναι τα λατώματα, το θέλημά μου. Αν το πετάξω μου λες, τι θα έχεις μετά? Γιατί όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας, εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας, τα ερατώματά μας, να απεκδηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο, να ξεντηθούμε. Τώρα μας θυμίζει ο Άγιος Γέροντας, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενωθήσαστε. Όταν βαπτιζόμαστε, μας βυθίζει στην κολυμβήθρα
μετά από ολόκληρη ακολουθία, καθαριζόμαστε και φωνάζει ο Παπάς, βαφτίστηκες, φόρεσες για ένδυμά σου, για κουστούμι σου, το Χριστό. Και φύγανε τα αλατώματα, πέταξε ο παλιός σου εαυτό στην κολυμπήθρα. Δεν υπάρχει, σε όποια ηλικία κι αν είσαι. Όταν όμως πετάς στον Χριστό, παίρνουν τα αλατώματα. Φεύγει η φορεσιά αυτή η όμορφη. Έχετε άλλη φορεσιά. Και εδώ λοιπόν δεν λέει ο Γέροντας να πετάξω να πάω να πνιγώ στη θάλασσα τον εαυτό μου, αλλά να φροντίσω λίγο-λίγο να πετάξω από ένα-ένα λίγο-λίγο ελαττώματα. Αυτό λέει, πετάω τον εαυτό μου. Για τον μεγάλο που έχει επίγνωση, είναι λιγάκι βαρύ, για τον μεγάλο άνθρωπο που έχει επίγνωση, είναι λιγάκι βαρύ να πει «Δεν μπορώ να πετάξω τον εαυτό μου». Αν σου πουν «Πάρε το βαριό», τη βαριά δηλαδή, και γκρέμισε αυτό το τοίχο και εσύ είσαι μαθημένη με την πένα, το μολύβι, δικαιολογείται να πεις «Δεν μπορώ», αλλά για την απέκδυση, να ξεντηθούμε για την απέκδυση του παλιού μας εαυτού, να πετάξουμε τα ρωτώματά μας δηλαδή, δεν χρειάζεται δυνάμεις σωματικές, ταπείνωση χρειάζεται, ταπείνωση χρειάζεται. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γέροντα, σήμερα ένα γεροντάκι δυσκολευόταν να ανεβεί τις σκάλες της εκκλησίας στη Σουρωτή. Και ενώ περνούσαν πολλοί από εκεί, κανένας δεν πήγαινε να το βοηθήσει. Και πηγαίναμε και πάμε στην εκκλησία, αυτό λέει εδώ πέρα, να πάει να προσκυνήσουν το Ιωσένιο, να αγιαστούν οι άνθρωποι. Και ανέβαινε το γεροντάκι, δεν μπορούσε να ανέβει, κανείς δεν πήγε να του δώσει, λέει, ένα χέρι. Αυτό λέει εδώ. Και απαντάει ο γέροντας. Και ιερεύς ειδών αυτών αντιπαρήθε. Μας θυμίζει το καλό Σαμαρίτη που ήταν πληγωμένος και πέρασε ο παπάς της, ο Λεβίτης και ο ιερέας και τον είδε πληγωμένο και τον άφησε και έφυγε. Και ιερεύς ειδών αντιπαρήθε. Και Λεβίτης ειδών αυτών αντιπαρήθε. Έχουν δίκιο, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο του Καλού Σαμαρίτη. Τι να πω, αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε τους άλλους. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γι' αυτό κινούμαστε με αυτόν τον τρόπο. Όποιος όμως αγαπά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, δεν ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Γνωρίζουμε τι λέει, δεν λέει, αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτό. Και ο Χριστός, αν σκεφτόταν τον εαυτό του, και ο Χριστός αν σκεφτόταν τον εαυτό, τι θα έκανε, Ρετάκη? Μα δεν έβαινε στο Σταυρό. Θα καθόταν στον ουρανό. Δεν θα έρχονταν στη γη να ταλαιπωρηθεί, να σταυρωθεί για να μας σώσει.
δεν θα είμαστε καν χριστιανοί. Καν χριστιανοί. Σήμερα λίγο πολύ στους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει φιλαυτία. Δεν υπάρχει το πνεύμα της Θυσίας. Έχει μπει το πνεύμα να μην πάθω εγώ κακό. Εγώ. Ξέρετε πόσο πονάω, λέει ο Άγιος, ο σύγχρονος Άγιος μας, όταν βλέπω τι κόσμος υπάρχει. Τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, το 1987, ο γέροντας υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Κύλης. Και ήταν στο νοσοκομείο. Μια μέρα χρειάστηκε να σηκώσουν έναν άρρωστο κατάκι του. Προσέξτε το. Όλο με παραδείγματα μιλάει ο γέροντας, για να καταλάβουμε τι είναι η φιλαυτία. Για να τον μεταφέρουν σε άλλο θάλαμο. Τον άρρωστο χρειάστηκε να τον σηκώσουν. Να πάνε σε άλλο θάλαμο. Ήταν ένας νοσοκόμος που ενώ αυτή ήταν η δουλειά του, δεν πήγε να βοηθήσει καθόλου. Δεν μπορώ, μου πονάει η μέση. Είπε με μια διαφορία. Πάπα, βλέπεις άνθρωπο, απάνθρωπο. Και να δεις μια νοσοκόμα που είχε δυο παιδάκια και περίμενε και τίδωσε την κοιλιά, ζωρίστηκε η καημένη μαζί με μια άλλη που τον σήκωσαν. Του αλλού του πόναγε η μέση και ήταν άντρας, αυτή είχε την κοιλιά από εκεί πέρα πρέπει να γεννήσει. Η μία είναι αυτοθυσία, η άλλη είναι φιλαυτία. Του άντρα ήταν φιλαυτία, της γυναίκας ήταν αυτοθυσία. Προσφορά για τον άλλον. Όταν βλέπω, ξέχασε ότι ήταν σε τέτοια κατάσταση εγκυμοσύνης και έτρεξε να βοηθήσει τον άρρωστο. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο να δυσκολεύεται, να μην έχει κουράγιο και να γίνεται θυσία για να εξυπηρετήσει τους άλλους, ξέρετε τι χαρά μου δίνει. Ω μεγάλη χαρά, η καρδιά μου σκυρτάει. Νιώθω να έχω συγγένεια μαζί του. Νιώθω να έχω συγγένεια μαζί του. Γιατί και αυτός έχει συγγένεια με τον Θεό. Γέροντα, σήμερα, ενώ πολλοί κόσμος περίμενε να σας δει στη σουρωτή, κάποιος νεαρός δεν περίμενε στη σειρά του. Τους προσπέρασε όλους. Καταλάβαμε τι είδε. Από τελευταίος που ήταν, πήγε μπροστά πρώτος. Ναι, ήρθε και μου είπε, είναι ανάγκη να σε δω. Πήγα στο Άγιον Όρος και δεν σε βρήκα και ήρθα εδώ. Καλά του λέω, δεν βλέπεις τι κόσμος περιμένει. Να σταματήσουν όλοι για να ασχοληθούν τώρα με σένα, ναι. Ναι, πάτερ μου λέει. Ναι, πάτερ. Ακούς κουβέντα. Και να είναι οι άλλοι στις σκάλες όρθιοι, στριμωμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι, γυναίκες με μικρά παιδιά. Και εκείνος να επιμένει. Και δεν ήταν ότι είχε κανένα σοβαρό θέμα. Χαζομάρες ήταν αυτά που ήθελε να μου πει. Κατάλαβες, τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι. Φιλαυτία στο όλο το μεγαλείο της. Σε όλο το μεγαλείο της. Και απανθρωπία. Είναι φιλαυτία, αυτό σημαίνει. Σημαίνει όλοι οι άλλοι, εγώ να κάνω αυτό που μου αρέσει. Να σκεφτείτε, έρχονται μερικοί και μου λένε, πάτερ, σήμερα να κάνεις προσευχή μόνο για μένα. Τα χωστάχη. Ναι. Για κανέναν άλλον. Τέτοια απέτηση. Είναι σαν να λένε,
με αυτή την αμαξοστοιχεία, με τα βαγόνια, θα ταξιδέψω μόνο εγώ. Να μην μπει κανένας άλλος στην αμαξοστοιχεία. Αφού πάει που πάει το τρένο, γιατί να μην μπουν κι άλλοι μέσα. Μόνο εγώ, μόνο εμένα θα μην μπορέσει στην προσευχή σου. Και λέει, κάνω που κάνει την προσευχή, ελά του Θεού, ας κάνουμε και για άλλον ένα αμαξοστοιχεία, θα πάει από όλο που θα πάει. Να βοηθήσουμε κι άλλους. Γέροντα, ποιο νόημα έχει αυτό που είπε ο Χριστός, ως αν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Λέει, εκείνος που θέλει να σώσει την ψυχή του, λέει, να τη χάσει. Ποιο νόημα έχει. Τη ζωή του εννοεί. Για να δω τι θα πει ο γέροντας. Εδώ, δεν απαντάω. Εννοεί να απολέσει ο άνθρωπος τη ζωή του με την καλή έννοια. Να απολέσει τη ζωή του, για να αυτονίσει, με την καλή έννοια. Να μην υπολογίζει τη ζωή του, να θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον. Μη δεις τα εαυτού ζητήτω, αλλά τα του εταίρου έκαστος, λέει Απόστολος Παύλος. Να μην ζητάει ο καθένας μας για τον εαυτό του, αλλά του αλλού. Άντε τώρα να βγάλουμε τον εαυτό μας από μέσα από την προσευχή και να βάλουμε τον άλλο μόνο. Να πάμε εξωστοιχεία για τους άλλους και να μείνουμε έξω εμείς. Παναγία μου Χριστέ. Ακούτε, ακούμε μάλλον, ακούμε. Στην προσευχή μας θα ζητάμε να πάνε οι άλλοι με την αμαξοστοιχεία και ας μείνουμε έξω εμείς. Αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος. Όλη η βάση στην πνευματική ζωή, εδώ είναι όλη η βάση στην πνευματική ζωή. Λες ότι εκκλησιάζεσαι, λες ότι εξομολογείσαι, λες ότι μελετάς την Αγία Γραφή, λες ότι είσαι χριστιανός, λες. Όλη η βάση είναι τη ζωή στην πνευματική είναι εδώ. Να ξεχνάω τον εαυτό μου, με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλον. Να συμμετέχω στον πόνο και στη δυσκολία του άλλου. Να συμμετέχω στον πόνο και στη δυσκολία του άλλου. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω τη δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω. Από όσο έχω διαβάσει, ελέγχομαι δεινός. Ιχτά ελέγχομαι δηλαδή. Είμαι έξω για έξω. Μη κοκορεύομαι ότι είμαι και δάσκαλος απάνω του. Θα διαβάζω για να καταλάβω ακόμα καλύτερα ποιος είναι αυτός μου. Πώς θα καταλαβαίνω γέροντα τι αναπαύει τον άλλον για να το κάνω. Αν έρχεσαι στη θέση του άλλου. Τότε θα καταλαβαίνεις τι αναπαύει τον άλλον. Αν όμως μένεις κλεισμένη στο καβούκι σου, πώς θα καταλάβεις τι αναπαύει τον άλλον. Να δούμε και ένα παράδειγμα. Στην εποχή μας, οι πιο πολλοί κοιτάζουν πώς να πάρουν τη θέση του άλλου, συγγνώμη, ναι, και όχι πώς να έρθουν στη θέση του άλλου. Ξαναδιαβάσω, λέει, στην εποχή μας, πιο πολλοί κοιτάζουν πώς να πάρουν τη θέση του άλλου. Προσέξτε, να του την πάρουν τη θέση του άλλου. Και όχι πώς να πάνε στη θέση του άλλου και να αφήσουν τη θέση που έχουν. Την καλή θέση. Την καλή θέση πάμε να πάρουμε. Την κακή. Ναι. Δεν πάμε να την καταστήσουμε την άσχημη κατάσταση. Ναι. Πώς να πάρουν την καλή θέση, προσθέτει, του άλλου. Και όχι πώς να έρθουν στη θέση του άλλου. Για να τον καταλάβουν. Παρατηρώ καμιά φορά πως μερικοί, ακόμα και όταν πάνε να κοινωνήσουν,
Δεν περιμένω τη σειρά τους. Κάτσε με πάλι ό,τι. Δεν το έχεις δέσει καθόλου. Έτσι μπορεί να είναι. Παναγία μου. Γέροντας εκεί κάπως έτσι. Ακόμα και σε αυτά μπορεί. Καθένας λέει, εγώ έχω δουλειά και βιάζομαι, να κυρίσω ο πρώτος. Και δεν σκέφτεται, άραγε είμαι άξιος να κοινωνήσω. Ή μήπως ο άλλος είναι πιο βιαστικός από μένα, ναι, να πάρουμε τη θέση του άλλου. Εδώ να πάρουμε τη θέση του άλλου. Ενώ στην προηγούμενο θέλει να φύγει πρώτος, πριν τη θέση του άλλου. Τίποτε κοινωνούν και φεύγουν. Εδώ ακόμα και να στερηθείς στη Θεία Κοινωνία για χάρη του άλλου και αν στερηθείς, πρέπει να χαίρεσαι. Δηλαδή, τι εννοεί να στερηθείς. Δεν έφτασε το πάθει η κοινωνία γιατί ήμουν τελευταίος. Τελείωσε. Είναι σαν να την πήρες Θεία Κοινωνία, να το χαίρεσαι αυτό το πράγμα. Και αν το ερεύσει, έχει μόνο μια μερίδα. Μία μερίδα. Μόνο έναν Μαργαρίτη και βρεθεί κάποιος άρρωστος που είναι τιμωθάνατος και χρειάζεται να κοινωνήσει, τότε πρέπει να χαρείς που δεν θα κοινωνήσει εσύ. Για να κοινωνήσει ο άρρωστος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Έτσι έρχεται ο Χριστός μες στην καρδιά και πλημμυρίζει κανείς από χαρά. Φταίει γέροντα και δεν είμαι πάντοτε ειρηνική, τι φταίει και δεν έχω ειρήνη μέσα μου, ρωτάει. Δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβα, σκλάβα. Κοιτάξτε, οι Άγιοι όντως βλέπουν αυτό το πράγμα, ότι είμαστε σκλάβοι ανισοδεμένοι στα λατώματα. Το βλέπουμε. Αφού το βλέπει και ο Απόστολος Παύλος. Έβλεπε τον εαυτό του Απόστολος Παύλος να είναι αλυσοδεμένος από τον παλιό του άνθρωπο. Στην προσωπέως το λέει. Μου λέει ότι βλέπω να είμαι σφιχτά δεμένος και φωνάζω ποιος θα με σώσει και βλέπω τον Κύριο και λέει εγώ θα σε σώσω. Βλέπουν αυτή την κατάσταση άγιοι. Ότι είμαστε γερά δεμένοι. Που θυμίζει τώρα εκείνο που ίσως το έχουμε πει. Σε μοναστήρια γίνεται. Πηγαίνανε στο μοναστήρι να κοινωνήσουν οι μοναχοί. Και ο γέροντας ήταν Άγιος, σαν τον Άγιο Παΐσιο, και έβλεπε ποιοι είσαι ανάξιοι να κοινωνήσουν και δεν είσαι αυτοί. Δεν είσαι Σταύρο. Και είδε έναν, κοινώνησε, ήταν μαύρος και κοινώνησε. Ήταν ατακτοποίητος. Είχε πετάξει το παλαιό του εαυτό από μέσα. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση. Δεν είναι δυνατόν να έχει ειρήνη στην ψυχή μέσα. Είναι ταραγμένος. Είναι ταραγμένος. Γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Είναι σαν τη χελώνα που περπατά, που το περπάτημά της και το περπάτημά του είναι σαν τη χελώνας. Αυτός λέει που έχει φιλαυτία είναι σαν τη χελώνα και το περπάτημά του είναι σαν τη χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της χελώνα. Του βγάζει ελεύθερα. Όχι. Το περισσότερο καιρό είναι αρχισμένη στο καβούκι της. Ωραίο παράδειγμα για το φύλαυτο. Αυτός είναι φύλαυτος. Κλεισμένος στο καβούκι σαν τη χελώνα. Έτσι είναι. Νομίζω γέροντα ότι θεωρητικά, θεωρητικά όπως όλοι μας, βλέπετε ωραίες ερωτήσεις. Ρωτάει, βλέπω τον εαυτό που θεωρητικά να είναι θεωρητικά, να είναι εντάξει. Στην πράξη όμως, στην πράξη όμως, η εφαρμογή, απαντάει ο γέροντας, είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλιός άνθρωπος. Του πιάσει από τον λαιμό. Σε πιάνει από τον λαιμό άλλο.
Αν όμως δεν ζορίζουμε φιλότιμα τον παλιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινάξει την πνευματική υποδομή. Από τα θεμέλια θα πετάξει. Αν δεν ζορίσουμε τον εαυτό μας, δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα από κύριος. Γέροντα, πώς είναι η κόλαση? Μια ερώτηση τώρα. Ενώ έχουμε τη φυλαυτία στη μέση, τη φυλαυτία έχουμε, ρωτάει πώς είναι η κόλαση, και το έχουν το ερώτημα αυτό στη φυλαυτία μέσα. Για να δούμε. Και τελειώνουμε. Θα σου πω μια ιστορία που είχα ακούσει. Κάποτε ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει πώς είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Ένα βράδυ λοιπόν στον δίπλο του άκουσε μια φωνή να του λέει: «Έλα να σου δείξω την κόλαση». Βρέθηκε τότε σε ένα δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι. Παραλαμβάνω, βρέθηκε τότε σε ένα δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και στη μέση ήταν μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό, στη μέση τραπεζιού. Όλοι όμως οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να φάνε. Στα χέρια τους κρατούσαν από μια πολύ μακριά κουτάλα. Έπαιρναν από την κατσαρόλα το φαγητό, ήταν μακριά κουτάλα. Έπαιρναν την κατσαρόλα, αυτό μακριά δεν μπορούσε να γυρίσει η κουτάλα να πει στο στόμα. Και έμεναν στη γη. Αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους. Γι' αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φόραζαν, άλλοι έκλεγαν. Άμα πειράς, τι θα κάνεις άμα πειράς, δεν θα ρουλιάζεις. Μετά άκουσε την ίδια φωνή ο άνθρωπος αυτός να του λέει: «Έλα τώρα να σου δείξω και τον παράδεισο». Βρέθηκε τότε σε ένα άλλο δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι ίδιο με το προηγούμενο. Στη μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και είχαν τις ίδιες μακριές κουτάλες, τις ίδιες. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας έπαιρνε με την κουτάλα το φαγητό από την κατσαρόλα και τάζε τον άλλο. Δεν τάζε, δεν πήραμε να φάει ο ίδιος, το καταλάβατε καλά. Αυτή η πρώτη είναι η φύλα αυτή, που ποτέ δεν είναι χορτάτη από τίποτα, αυτό λέει. Ποτέ δεν είναι χορτάτη από τίποτα. Ζουν μια κόλαση. Ο φιλόφτος ζει μια κόλαση. Δεν του φτάνουν ποτέ. Γιατί υποφέρει σήμερα οι κοινωνίες? Γιατί αυτοί που μαζεύονται και συνεδριάζουν δεν είναι χορτάτη, είναι φιλόφτη. Μαζεύουν το θησαυρού στη ζωή για τον εαυτό τους και δεν έχουν κιόλας. Να είχαν, θα ήταν καλό το πράγμα. Να καταλαβαίνω τι έχουν. Θα καταλαβαίνω ότι κάποιοι άλλοι δεν έχουν, θα δίνανε. Αλλά κατάλαβε ότι δεν έχουν. Λοιπόν, η κουτάλα πήγαινε στο στόμα τα λουλού. Και έτσι ήταν όλοι χορτάτοι. Αυτή δεν ήταν φύλλα αυτή. Πέρανε τη θέση τα λουλού που πήραγε και δίνανε ως τον άλλον. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι. Το καθένας έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό από την κατσαρόλα και τάζει τον άλλον. Κατάλαβες τώρα και εσύ πώς μπορείς να ζεις από αυτή τη ζωή στον παράδεισο? Κατάλαβες πώς μπορείς στον παράδεισο? Όταν απλώνεις το χέρι και δεις από το δικό σου στον άλλο. Αυτό λέει εδώ το παράδειγμα. Ζεις στον παράδεισο. Ακούστε να δείτε κάτι. Αυτά τα λέει ο γέροντας όχι απλώς σαν παράδειγμα που το απλώνεις. Σαν μια πραγματικότητα. Σαν μια δηλαδή, εκείνος, επειδή εμείς δεν το ζούμε εκείνο το πράγμα, δεν ζούμε και τον παράδεισο μέσα μας. Αυτό λέει ο γέροντας. Επειδή δεν το ζούμε, με καταλαβαίνετε, ο Χρήστος δεν έχει. Έχω εγώ, πάρε Χρήστο και ας πίνω εγώ. Θα ζω στον παράδεισο.
διάβαζα. Μου είπε το κύριο Πατεραλάριο στην Αγία Παρασκευή. Ένα χαρτί. Μπορεί να το σπάρει κι εσύ. Και το παίρνω και βλέπω. Είχε τους μοναχούς, το 1902 έγινε αυτό. Τους μοναχούς να προχωράνε και μπροστά μια γυναίκα. Στην Παναγία, στην Παντελεήμονος. Το έδεσαι. Στην Παντελεήμονος. Ναι, στην Παντελεήμονος. Σταμάτησαν, λέει, να δίνουν νοημοσύνη το μοναστήρι, γιατί δεν είχε, λέει, δεν σε έδινε η Ρωσία. Θα σταμάταγαν ή σταμάτησαν. Και είδε ο γέροντας, πήρε φωτογραφία του μοναχούς και εκεί, τάκ, και μια γυναίκα που έλαμε. Αλλά πήγαινε όμως με σκυμμένο το κεφάλι, με λυπημένο το κεφάλι. Και κατάλαβε ο Ιγούμενος και είπε ότι η Παναγία λυπήθηκε, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να κόψουν την ελεημοσύνη από εκεί που δίνανε στα γιδόρας μέσα. Και συνέχισαν την ελεημοσύνη. Αυτό κάνει όταν δεν παίρνω τη θέση του άλλου και παίρνω μόνο τη θέση τη δική μου. Φεύγει η Παναγία και πάει αλλού, λυπημένη. Λοιπόν, όποιος κάνει το καλό, προσέξτε το, το παραλαμβάνω μια φορά. Εγώ όταν το διαβάζω, κάθομαι και το φέρνω γύρω-γύρω στο μυαλό μου. Και λέω, άρα δεν κάνει τίποτα. Λέω, για να μην περνάει από μέσα να σε γαλώνει, τελείωσε. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Στον εαυτό μου το λέω. Λοιπόν, όποιος κάνει το καλό, αγάλεται. Διότι αμείβεται, αμείβεται. Δεν φεύγει χωρίς μπαξίση. Με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό, υποφέρει και κάνει τον επίγειο παράδεισο, επίγεια κόλαση. Όλα κανεί σαν το παράδειγμα. Τα θέλανε για τον εαυτό τους και δεν χορτέλανε. Μυστική. Έχεις αγάπη, καλοσύνη, είσαι άγγελος και όπου πας ή σταθείς, μεταφέρεις τον παράδεισο. Έχεις αγάπη, καλοσύνη, όπου πας ή όπου σταθείς, μεταφέρεις τον παράδεισο. Έχεις μέσα σου τον διάβολο και όπου πας ή σταθείς, μεταφέρεις την κόλαση. Από εδώ αρχίζουμε να ζούμε τον παράδεισο και την κόλαση. Άρα, σε ό,τι ακούμε στο χώρο της Εκκλησίας μέσα, εφόσον δεν περνάει για λίγο εδώ, ποτέ δεν καταλάβουμε τίποτα από αυτά. Τίποτα απολύτως, κατά τίποτα απολύτως. Ζούμε ένα μαρτύριο εσωτερικό, λόγω της φιλαυτίας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας κούρασα, κάνω σε φίλος και να φύγω. Εντάξει. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύρος, Άγιος ο Παράδος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύρος, Άγιος ο Παράδος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύρος, Άγιος ο Παράδος, ελέησον ημάς. Πάτε ημών προεδείς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέατω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρχον ημών των Ιδιούς σου, ως ημί σήμερα, και άφρησον ημί τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από αυτό το πληρώ. Και εφόρα τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον της έσχου ημάς. Αμήν. Καλή μας νύχτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Θέμα. Θέμα. Τη φιλαυτία. Φιλαυτία. Τη φιλαυτία. Αν είσαι